Το πραγματικό μήνυμα των αγώνα του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία απαιτεί, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πολυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο. Φέτος, δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου, ούτε την 28η Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν μείωσε τη σημασία τους. Ελεύθερα επιλέγουμε οι ίδιοι να περιορίσουμε κάποια δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε, αλλά και το κοινό καλό. Γιατί η ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υπευθυνότητα. Απέναντι στον κίνδυνο της Χούντας, οι πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανάτου, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή μας. Γιατί κυρίως αυτή μας επιβάλλει φέτος να τιμήσουμε τη μεγάλη επέτειο όπω θα ήθελαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστέ τη. Προφυλάσσοντα την υγεία όλων. Ειλικρινά πιστεύω ότι η συντηρητική πλειονότητα τη κοινωνία δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το φετινό ερτασμό σε συνθήκε πανδημία. Η απόφαση να μην γίνουν μαζικέ εκδηλώσει και πορεία επιβάλλεται για λόγου προστασία τη δημόσια υγεία και μόνο. Μόλι θες, θρηνήσαμε την απώλεια 70 ενό συμπολιτών μα. Είναι αδιανόητο λοιπόν κάποιοι να στείλουν σκηνικό σύγκρουση την ώρα που απαιτείται ενότητα και προσήλωση στι οδηγίε των ειδικών. Αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί η ιστορική επέτειο να γίνεται αιτία διχασμού και οι ανθρώπινε ζωέ πεδίο κομματικών πειραματισμών. Γι' αυτό και καλώ όλα τα κόμματα σε αυτοσυγκράτηση και τους πολιτικούς αρχηγούς σε μία από κοινού πρωτοβουλία τιμή στο Πολυτεχνείο. Με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μία λιτή επίσκεψη και με ένα λουλούδι. Αλλά με πολλή ευθύνη για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας.